Καλώς ήρθατε στο Ζουζούνια TV Plus, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των Ζουζουνιών. Ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις. Εδώ θα βρείτε αποκλειστικά περισσότερες από 250 ώρες προγράμματος με όλα τα τραγούδια, τα βίντεο και τις αγαπημένες σειρές του Ζουζούνια TV. Ζουζούνια! Μπείτε τώρα στο zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές στο... Ζουζούνια TV Plus! Καλημέρα, Καντούμα! Αχ, τι ωραία που είναι να ξυπνάζουμε με μουσική! Δεν πιστεύω, σου φτιάχνει η διάθεση, ομορφαίνει όλη η μέρα! Ακριβώς όπως το λες, τώρα που μένουμε και στο σπίτι, με τη μουσική μπορείς να τραγουδήσεις, να χορέψεις, να κάνεις τα πάντα παντού! Στο σαλόνι, στην κουζίνα, στο μπάνι, στο γραφείο, στο μπαλκόνι, όπου θέλεις! Άσε που με το χορό, γυμνάζεσαι κιόλας, αυτό που το πας! Πού το πας αυτό, εννοείται ότι γυμνάζεσαι. Αγαντού, να σου πω, τι λες να δείξουμε στα παιδιά το τραγούδι που είχαμε βάλει χθες για δραστηριότητα, Βέβαια, η χθεσινή μας δραστηριότητα, παιδιά, ήταν να γράψουμε το δικό μας τραγούδι. Και αυτό κάναμε, γράψαμε τους στίχους, τη μουσική και κάναμε τη χορογραφία. Εσείς γράψτε το δικό σας. Να σας πω κάτι, εμείς χρησιμοποιήσαμε ένα πολύ επίκαιρο θέμα για το τραγούδι μας. Πώς να πλένουμε τα χέρια μας σωστά. Μην πεις άλλα, πάμε αμέσως να το δείξουμε. Είστε όλοι έτοιμοι? Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Ανοίγω τη δύση για να τρέξει το νερό και πλένω, και πλένω. Απλώνω σαπούνι, μη απλώνω καλά. Ανάμεσα στα δάχτυλα, κρύβω δυνατά. Βάζω σαπούνι για να κάνει αυτό και πλένω, και πλένω. Κρύβω τα χέρια με κόμπο σπιχτό. Λέω, οκ, το πλένω και αυτό. Κρύβω παλάμες με τρόπο κύκλικο και πλένω, και πλένω. Και τώρα που τελείωσα ξεπλένω με νερό. Ακαντού, εκπληκτικό είναι το τραγούδι μας, μπράβο μας. Και να σου πω και κάτι, έτσι έμαθα να πλένω σωστά τα χέρια μου. Μέχρι τώρα ξέρεις τι έκανα. Έβαζα λίγο σαπούνι από εδώ, έβαζα λίγο νερό από εκεί, τα τίναζα και τελείωνα. Ενώ τώρα ξέρω ότι πρέπει τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα να τα πλένω και σωστά, ανάμεσα, όπως ακριβώς δείχνουμε. Ναι, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να πλένεις τα χέρια σου χορεύοντας και τραγουδώντας το τραγούδι μας φυσικά. Μα γι' αυτό το γράψαμε. Αχ, Λυκούργο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η δραστηριότητα. Να σου πω, θέλεις να τραβήξουμε από το κουτί των δραστηριοτήτων να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα? Εννοεί, να σου πω, καλή ιδέα θα ήταν, αλλά Καντού, έχουμε τόσα πολλά mail με ζωγραφιές που νομίζω ότι δεν θα προμαστάσει ούτε η εβδομάδα να τις δούμε. Μήπως να μην τραβήξουμε για σήμερα δραστηριότητα και να δείξουμε ζωγραφιές για τα παιδιά, Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Θα δούμε τις ζωγραφιές, να δούμε όσες περισσότερες μπορούμε. Και αύριο να τις δείξουμε και στα παιδιά. Τέλεια! Αυτό θα κάνουμε. Ωραία! Τέλεια! Θα λέμε αύριο, οπότε, ναι! Τι θα λέμε αύριο? Έλα, Καντού, δεν σε χόρτασα. Πολύ λίγη ώρα μιλάμε. Έλα, 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 να παίξουμε ένα παιχνίδι. Τι λες? Τι παιχνίδι? Α, κάτσε να σκεφτώ. Ό,τι θες εσύ. Λυκουργό, έχω μια ιδέα. Θέλεις να παίξουμε βρες τη λέξη? Βρες τη λέξη? Πρέπει να ψάξω πολύ για να τη βρω. Άκου τις οδηγίες, άκου πώς παίζεται. Λοιπόν, για πες. Θα λέει ο ένας τον άλλον μία λέξη. Ωραία. Ναι. Αλλά χωρίς ωραία. Ήχο. Έτσι. Και, πρέπει να προσπαθήσεις να μαντέψεις τι λέξη σου έχω πει. Α, ωραίο ακούγεται. Πολύ μου αρέσει. Ωραία, εντάξει, να το δοκιμάσουμε. Ωραία, βάζω εγώ πρώτη. Λοιπόν, βγάλε τα ακουστικά σου και γύρνα την πλάτη να πω στα παιδιά τη λέξη. Μην ακούσεις. Να βγάλω τα ακουστικά και να γυρίσω στην πλάτη. Να μετρήσω και μέχρι το 5. Ναι, και να ξαναγυρίσεις. Θα τα έχω πει εγώ στα παιδιά. Εντάξει. Παιδιά, η πρώτη λέξη είναι οδοντίατρος. Πάμε. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πρόσεξε με. Ναι, ναι.
θέλεις να φας ένα τόστ. Μήπως ένας παιδίατρος. Α, ο κτηνίατρος. ο τωρινολαριγκολόγος. Α, εντάξει, ένας πολύ καλός παιδίατρος. Αυτό είναι. Λυκουργού, μου έχεις πει όλες τις ειδικότητες εξ' από αυτό που σου λέω. Οδοντίατρος είναι η λέξη. Α, ακατού, εντάξει, είναι πολύ δύσκολη αυτή η λέξη που έβαλες. Λοιπόν, ετοιμάσου τώρα σειρά μου. Θα σου βάλω μια πολύ δύσκολη λέξη. Βγάλε ακουστικά, γύρνα και μέτρα μέχρι το 5. Παιδιά, η λέξη που θα τις βάλω είναι μπάλα. Εντάξει. Εντάξει. Είναι τόσο δύσκολη η λέξη που δεν πρόκειται να τη βρεις ποτέ. Καλά, καλά. Άστα αυτά όλα τα πολλά τα λόγια. Για, πες. Ποδοσφαίρου, μπάσκετ ή βόλεϊ. Πώς το βρήκες, Ακαντού, δηλαδή ποια είναι η λέξη? Μπάλα, φυσικά. Λυκουργό, τίποτα πιο δύσκολο δεν μπορούσες να βάλεις? Πώς θα βάλω κάτι πιο δύσκολο, δηλαδή, πώς να το κάνω? Κοίτα εμένα. Βγάλε τα ακουστικά σου και γύρνα, σειρά μου. Λοιπόν, παιδιά, η λέξη είναι τρυφερός. Γεια, έλα. Λοιπόν, πάμε. Έτοιμος. Ναι, πάμε. Ναι. Τρομερός. Είμαι τρομερός, Είμαι φοβερός! Αυτό είναι, Ακαντού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακαντού, αυτό δεν το περίμενα από σένα. Να πεις εμένα βρωμερό, σαν το παχούτσι μου δηλαδή. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Ούτε βρωμερός, ούτε τρομερός, ούτε φοβερός. Η λέξη είναι τρυφερός. Α, τρυφερός. Ακαντού, πολύ δύσκολες λέξεις βάζεις. Εντάξει, τέλος πάντων. Σειρά μου, γίνα τώρα, θα σου βρω μια πολύ δύσκολη. Για να δούμε. Παιδιά, η λέξη που θα της βάλω είναι πυρόπιτα. Μισό λεπτό, πέφτει το κάδρο. Λοιπόν, έτοιμη να ακούσεις τη λέξη, δηλαδή να μην την ακούσεις, να τη δεις. Πανέτοιμη. Άλλη μία. Γαλατόπιτα. Όχι, κοντά είσαι όμως. Σπανακόπιτα. Αχ, σταμάτα, Καντού. Βρασόπιτα. Βρασοτυρόπιτα. Αχ, Ακαντού! Σταμάτα να λες λέξεις! Πίνασα! Τυρόπιτα είναι η λέξη! Μην πεις άλλες! Αχ, λυκούργο! Πίνασα! Λοιπόν, έλα! Πες κι άλλη λέξη! Να σκεφτώ. Το βρήκα! Βγάλε! Το βρήκες! Ναι! Βγάζω. Δινόσαυρος, παιδιά! Δινόσαυρος! Χα! Έτοιμος! Λυκούργο! Αυτή η λέξη είναι πολύ δύσκολη. Αποκλείεται να τη βρεις. Ναι, για πάμε. Λοιπόν. Πανεύκολο. Τυραννόσαυρος. Πτερόσαυρος. Βροντόσαυρος! Και μάλιστα έχει και ένας τυχαίος, ο Αμμώδης. Δεν καταλαβαίνω, Ακαντού. Είναι ο βροντόπτερο τυραννόσαυρος. Τι έχεις πάθει σήμερα, Λυκούργο? Μου έχεις πει όλα τα είδη δεινοσαύρων εκτός από την απλή λέξη. Δεινόσαυρος είναι η λέξη. Εντάξει, είναι σαν να κέρδεις αυτό. Όλοι αυτοί δεινόσαυροι είναι. Λοιπόν, θα σου βάλω άλλη μία. Για γύρνα. Τελευταία, Ναι, τελευταία.
λέξη που θα τις βάλω είναι... Δεν έχω πει ακόμα! Δεν έχω πει! Γύρνα! Η λέξη που θα τις βάλω είναι... Αρκούδα. Είσαι έτοιμη, Ακαντού! Εγώ είμαι έτοιμη, άλλος αργεί να βρει τη λέξη του. Μουσούδα. Κουλούρα. Λεξούδα. Α, αρκούδα. Το βρήκες, Ακαντού, μπράβο. Οχ, δηλαδή... Σκοπός ήταν να μην το βρεις τόσο εύκολα, αλλά ναι, μόλις έδειξα τον έκτορα, κατάλαβες, ε! Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, Ακαντού, πολύ μου άρεσε! Ωραία, να το παίξουμε και άλλη φορά. Τώρα, ναι, που, ναι. Μάθες, τώρα που μάθες και πώς παίζεται. Να μην με κοροϊδεύεις, την επόμενη φορά θα σε κερδίσω, θα το δεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε ζωγραφιές των παιδιών, ναι, τι λες? Μπες στο mail, μπες στο mail! Περίμενε τώρα, να πατήσω. Μην πατήσω τίποτα, λάθος δηλαδή. Και... Α! Τι βλέπω εδώ, η πρώτη ζωγραφιά είναι από το Μυρτό, ε, από τη Σύφνο. Έχει νησιώτικο αέρα αυτή η ζωγραφιά. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε, Μυρτό. Α, να και μία κατασκευή. Από τη Δράμα, η Φανή και ο Ηρακλής μας την ετοιμάσανε. Ένα πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Χρωματιστό, με πανέμορφα λέπια. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Και η ζωγραφιά της Φωτεινής. Κοίτα, Λικούργο, είμαστε οι δυο μας χέρι-χέρι. Είσαι σίγουρο ότι είμαστε οι δυο μας? Εγώ είμαι πίσω, φαντάζομαι, που είμαι πολύ το Σαντούλης Μικρούλης. Ναι, και εγώ είμαι μπροστά, με τα μακριά μαλλιά. Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Τι κατασκευή είναι αυτή? Την έχει φτιάξει ο Γιώργης, μαζί με τον μπαμπά του φυσικά. Καταπληκτικό. Εκπληκτικό είναι! Τι ωραίο ξύλινο σπίτι! Αχ, μπράβο! Μ' αρέσουν αυτές οι κατασκευές! Σας ευχαριστούμε, παιδιά! Γιώργη, είσαι πολύ καλός! Να και η ζωγραφιά της Αριάδνης! Πολύ ωραία! Πολύ ωραία! Έχει δύο τεράστιες καρδιές! Είμαστε εγώ, εσύ και ποιοι άλλοι! Ο Έκτορας κυράζει, φυσικά! Ωραίες ήταν και σήμερα οι ζωγραφιές των παιδιών! Ναι! Παιδιά, αύριο το πρωί μην ξεχνάτε, ραντεβού εδώ για να δούμε όσες περισσότερες ζωγραφιές δικές σας μπορούμε. Συνεχίζετε να στέλνετε στο paint@zuzunia.com. Και μπορείτε να μας στέλνετε και στο Instagram με hashtag ακατασπίτι. Τέλεια! Λοιπόν, Ακαντού, πάω να συνεχίσω να βλέπω ζωγραφιές, γιατί είναι τόσες πολλές, να δούμε τι θα πρωτοδείξουμε αύριο, όσες μπορούμε. Τέλεια! Γεια σας, Λικούργο! Γεια σας, παιδιά!